Την ιδιότητα... Απαντήσατε. Α, εντάξει. Με πολύ σεβασμό στην ιδιότητα του βουλευτή και του Κώστα, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι θα ψηφίσει ο ίδιος προσωπικά, και πιστεύω ότι δεν είναι εξωθεσμική. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι θα ψηφίσετε κι εσείς όμως, σας είπε. Ναι, γιατί από τη μία πλευρά, είναι ο υποβιβασμός, ναι, λέει, και από την άλλη είναι αν το αφαιρεθούν 10 βαθμοί. Γιώργο, χάνει το ποτάμι. Εδώ δεν ψηφίζουμε για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ψηφίζουμε για μια κυβέρνηση, αλλά αντάλλων. Εδώ ψηφίζουμε για μια κυβέρνηση που, όπως νομοθέτησε για τον διοικητή της ΣΕΙΠ, αλλάζει τους νόμους, λες και αλλάζει πουκάμισα. Εδώ ψηφίζουμε για τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική τάξη που λέει, όταν διαπιστώνω ότι έχω κάνει την ΜΠΙΠ, εκμεταλλεύομαι και χρησιμοποιώ τη Βουλή, τις τροπολογίες και μάλιστα με κουτοπονηριές του στυλ. Δεν εμφανίζεται ο Αυγενάκης στη Βουλή. Εμφανίζεται η κυρία Μενδώνη, που αν τη ρωτήσεις το ποδόσφαιρο με πόσους παίκτες παίζετε, μπορεί να σου απαντήσει με 42. Εμφανίζεται η κυρία Μενδώνη. Μου είπε με 6 πάντως που μου έκανε παρατήρηση για το θέμα. Χθες με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι παίζετε με 6. Ωραία. Λόγω τιμής, δεν κάνω πλάκα. Εμφανίζει την κυρία Μενδώνη να πάρει ένα πολιτικό βάρος που ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί ο κύριος Πέτσας, μετά από μέρες κρυπτόμενος για σοβαρότερα ζητήματα, εμφανίστηκε ενώπιον των πολιτών για Ζαγοράκι και το ζήτημα της τροπολογίας. Λέγοντας τι, η κυβέρνηση για να αποφύγει εθνικό δικασμό. Μα είμαστε με τα καλά μας. Λοιπόν, ποιος είναι, συγγνώμη λίγο Χριστίνα. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Έχετε καταθέσαμε δίκιο. Έχει νόημα και η ερώτηση της και θα ψηφίσουμε όχι. Όχι, επί της ουσίας. Τι επί της ουσίας. Ότι... Καταθέσαμε μια ονομαστική τροπολογία, ονομαστική, ναι, ψηφοφορία, η οποία λέει, ναι, ότι, ωραία, αυτή η τροπολογία με τις συνθήκες που, ωραία, έρχεται είναι απαράδεκτη. Ωραία, το δέχομαι. Πέρα αυτό από το τι παράγει, ερώτηση, για τον ΠΑΟ. Ερώτηση, κύριε Γιαννούλη. Παρακαλώ. Συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία λέτε. Δέχομαι την άποψή σας. Η δέχεστε δική ότι είναι ευθύνη η καταναλή, Μητσοτάκη. Φυσικά. Ωραία. Όλης της κυβέρνησης. Διότι το πράγμα ξέφυγε. Δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Δεν ξέφυγε, Χριστίνα, μου στήθηκε. Λοιπόν, να κάνω εγώ το ερώτηση. Το πράγμα στήθηκε. Αυτή είναι η ουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει. Εγώ δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση το έστησε. Και ειδικά το Μαξίμου και ο κύριο Μητσοτάκη. Το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Να με συγχωρείτε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός έχει ξεσηκωθεί. Τελικά η κυβέρνηση. Να σα κάνω ερώτηση. Τι Κώστα, θα κέρδιζε, παρακαλώ. Και οι Ολυμπιακοί και οι Παοξίδες, οι άνθρωποι έχουν ξεσκωθεί. Τώρα είμαστε συνάδελφοι εδώ, δυσαρέσκεια, μπορούμε να μιλάμε. Η δυσαρέσκεια Μαρινάκη, συγγνώμη λίγο Χριστίνα, ναι, η δυσαρέσκεια Μαρινάκη είναι προδήλως προσχηματική. Όταν λέει ότι ζητάω τον υποβασμό. Εγώ πάντως σήμερα θέλω να δω συγκεκριμένα για το θέμα αυτό, τι έπρεπε να γίνει. Αυτό που προέβλεπε ο νόμος Βασιλιάδη. Τον δηλαδή, οποίο όχι μόνο καταστρατήγησε ο κύριος Αυγενάκης, δηλαδή, με μια αυθαιρεσία και μια λαζονία. Θα έπρεπε να το ξέρεις όμως πριν θέσεις την ερώτηση. Όχι, θα έπρεπε η λειτουργία της Επιτροπής και το ποινολόγιο που συνοδεύει, ναι, να ήταν αντικείμενο σε ένα πολύ βρώμικο χώρο όπως το ποδόσφαιρο, ναι, από την πρώτη στιγμή της θητείας του. Θα έπρεπε τα μέλη της Επιτροπής που αντικαταστάθηκαν, όχι, με προσωπική απόφαση Αυγενάκη, να έχουν περάσει από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Όπως λέει ο νόμος. Σιγά λίγο Κώστα, οι νόμοι δεν είναι, όχι, ναι, για το πλέξιμο του κυρίου Αυγενάκη, ούτε για να ρίχνουμε μπαλωθιές στην Κρήτη, ούτε για να αγκαλιαζόμαστε με τον κύριο Μαρινάκη. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι θα υποχωρήσουν από τη διαδικασία. Για να διευκολύνουν στην ουσία και το ΚΚΕ και το ΚΙΝΑΛ, λυπάμαι που το λέω, διευκολύνουν το να μην υπερψηφιστεί η ονομαστική σου. Να είμαι λίγο σκληρό, σιγά τα αυγά θα μου πείτε, αλλά απευθύνομαι και στους δύο. Και είσαστε και συνάδελφοι. Είναι σαφές αυτό που είπα. Γιατί ζητάτε την ονομαστική, δεν κατάλαβα ακριβώς αυτό. Για να εκθέσετε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους βορειολαβίτες που θα ψηφίσουν. Και τους Πειραιώτες. Όχι. Η ονομαστική ψηφοφορία έχει την λογική και έχει και τη θεσμική δυναμική όπου αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων απέναντι σε ένα κοινοβουλευτικό έκτρωμα. Έχει λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζοντας, εγώ θέλω να λέει, τάσετε υπέρ του υποβιβασμού. Όλη αυτή η ανάπτυξη, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Εγώ λέω ανάγνωση, αυτή είναι η ιδιωτελής ανάγνωση. Μα δεν είναι ιδιωτελής, είναι η δική σας. Ο ιδιωτελής δεν πάει καν στη Βουλή. Θα το λύσει το θέμα αφού έχει δημιουργηθεί μετά. Λοιπόν, η Βουλή είναι δεν το παίρνουν πάνω στα Βουλή.
αντιπολίτευση. Εσύ τροπολογία. Αλλά η αντιπολίτευση έχει και αυτή. Και άλλοι εννέα της Νέας Δημοκρατίας. Πού καταλήγουμε στον υποβιβασμό του ΠΑΟ? Όχι, δεν καταλήγουμε εκεί. Πώς δεν καταλήγουμε? Καταλήγουμε σε μια σοβαρή θεσμική αλλαγή στο ποδόσφαιρο από την αρχή. Προσέξτε. Μάλιστα. Εγώ θέλοντας να πάρω και το βάρος της ευθύνης. Δεν είναι πλυντήριο η Βουλή. Τη δημοσιογραφική ευθύνη και ούτε τη αθλητική ούτε τη πολιτική. Θέλω να πω, δεν έχετε δώσει δικαιώματα το πολιτικό σύστημα συνολικά με το σφιχτό εναγκαλισμό παραγόντων. Οι οποίοι ή πράγματι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο ή έχουν άλλα οικονομικά συμφέροντα. Και που πότε είναι μαζί σας, κύριε Γιουλέκα, πότε είναι μαζί σας, κύριε Γιαννούλη. Πότε είναι με τη Νέα Δημοκρατία, πότε είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τους στρατούς των ανθρώπων που μπορεί να είναι hooligans ή στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγνή φιλάθλοι. Και επειδή θέλετε να έχετε κοντά σας αυτή τη στρατιά των φιλάθλων για να σας ψηφίσουν στις εκλογές, όχι προσωπικά τα κόμματά σας, πότε είσαστε με το κέφι του ενός, πότε με το κέφι του άλλου. Ο άλλος κονομάει, εάν για οικονομικούς λόγους ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αναπτύσσοντας και άλλες δραστηριότητες, και ο κόσμος το έχει τούπανο και σκουβό καμάρι. Και λέει ο κόσμος, εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν τα αποκαλύπτετε, αν είναι έτσι όπως τα λέτε εσείς, γιατί τα καλύπτει το πολιτικό σύστημα. Κύριε Παπαδάκη, όμως να είμαστε και λίγο. Να παρακαλέσω. Κύριε Γιουλέκα, χίλια συγγνώμη, γιατί είναι κάτι που πρέπει να το πούμε. Πείτε μου. Γιατί καλεί και εμείς οι δημοσιογράφοι να κατηγορούμε το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν το κάνει η Φίβο. Όχι, δεν το κάνει. Κάνει, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά προσέξτε όμως, υπάρχει μια διαφορά. Ότι δεν μας βλέπω το ίδιο οξύς και αποκαλυπτικούς σε όλα αυτά που κάνουν οι δεινόσαυροι οικονομικοί που παίζουν μπάλα, εντός εισαγωγικών μπάλα, με τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Μπορούμε να βαράμε εύκολα τους πολιτικούς, αλλά τους μεγάλους παράγοντες ποδοσφαίρου που αυτοί φταίνε για αυτό που έχει δημιουργηθεί και το δικό τους προϊόν καταστρέφουν, τους αφήνουμε σχεδόν στο απειρόβλητο. Εάν εγώ και είναι κάτι τελικά στοιχεία, που πρέπει ως κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με τις έρευνες. Κύριε Παπαδάκη, να κάνω ένα σχόλιο. Η πολιτεία οφείλει από την πλευρά της. Συγγνώμη, λίγο εξέλεξε δήμαρχο στον Πειραιά. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εδώ δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είπαμε για λέμε οι παράγοντες του ποδοσφαίρου και των επιχειρηματιών στην πολιτική ζωή. Λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτεία να θέτει τους κανόνες και να φεύγει μακριά από όλα αυτά. Να υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα. Αυτό υπάρχει. Μα εσείς παραβιάζετε τους κανόνες. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι όχι γιατί έγιναν οι αλλαγές κτλ. Δεν αμφισβητεί κανείς γιατί υπάρχει επιτροπή. Απλώς λέμε και το επαναλαμβάνω. Ότι αισθάνεσαι ότι γίνεται κάτι πάρα πολύ άδικο όταν ξαφνικά βλέπεις χωρίς ατράνταχτα στοιχεία μια ιστορική ομάδα να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Αυτή την επιτροπή ποιος την έστησε, Κώστα? Όχι, προσέξτε, η επιτροπή δεν στήθηκε. Από τον Αυγεράκη, γιατί άλλαξαν δύο άνθρωποι? Χρήστο, η επιτροπή υπάρχει. Γιατί άλλαξαν δύο άνθρωποι? Άλλο το άλλο. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Αυγεννάκης μεσούσης της συνεδρίασης αλλάζει δύο μέλη τα οποία προτείνουν υποβιβασμό. Και νομίζω αυτά ότι είναι όλα άδολα. Είναι πατηδική μου θέση. Εγώ και νομίζω σέβομαι ότι είναι απολύτως ξεκάθαρα. Σου. Λέω όμως, αλλά να λέμε την από αλήθεια. Την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί επιχειρηματίες. Ο Καλογρίτσας όταν ξαφνικά προσέφερε βοσκοτόπια ήταν ο αγαπημένος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τώρα αυτό είναι πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Δεν πετάμε καθόλου. Τότε ξαφνικά οι παράγοντες ήταν καλοί, ήταν οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι μας βόλευαν. Θες να αρχίσω και εγώ να λέω για τα ερκοντήσουν του Μαρινάκη και ότι εξέλεξε δήμαρχο του Πειραιά? Σε παρακαλώ τώρα. Αν δώσει συνέντευξη που έχει πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Του απαγορεύεται αυτό το δικαίωμα? Όχι, βέβαια. Εδώ ο Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα με χιδαίο τρόπο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με άλλου συνεντεύξει. Πρέπει να μείνει έξω βάζοντα κανόνε. Άλλο συνεντεύξει. Αυτό κάνουμε σήμερα ω κυβέρνηση. Αυτό υπάρχει. Άλλο τα τεκμήρια. Η εκλογή του Δημάρχου Πειραιά, με συγχωρεί πάρα πολύ, είναι άδολη. Θέλω να ξεχωρίσω να το πω. Βγάλε την Αλεξάνδρα όμως, γιατί αφορά και την Αλεξάνδρα. Λέει, εδώ ο κόσμος καίγεται και το πρωτάθλημα μας νοιάζει. Θα μπουν οι Τούρκοι μέσα και θα ασχολούμεθα με τα πλυντήρια. Όχι. Τα πλυντήρια, πρόσεξε. Να τις ρίξουν όλες τις ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Γαύρο. Γαύρο το λέει, Παναθηναϊκός πρέπει να είναι. Να μην ξαναβγουν Ευρώπη ελληνικές ομάδες. Να καθαρίσει το πρωτάθλημα. Αλεξάνδρα Καημένου, σ' αγαπώ. Έχει στείλει 15 μηνύματα. Και καταλήγει, Αλεξάνδρα Καημένου, σ' αγαπώ. Και εγώ. Την αγαπάω πάντως. Είναι το τι γίνεται, και ξεχώρισε ένα έτσι για να ξεφύγουμε και λίγο. Γιατί όντως, προσέξτε που έχουμε φτάσει. Μια μικρή παρατήρηση. Πάντως. Δεν συζητάμε για το ποδόσφαιρο. Συζητάμε για τη δημοκρατία και την εντυμότητα μιας κυβέρνησης.
Καλά, τώρα, έχουμε Χρήστο, ξεφύγει. Βεβαίως. Πριν από 6 μήνες κυβερνούσατε εσείς. Κρατούσατε μέχρι τελευταία μέρα ανοιχτή τη Βουλή για να και... το πείτε τους συμμετέρους. Και... Ποιους συμμετέρους. Μην μου κάνεις μαθήματα περί ποιος δημοκρατίας και διοικητή της ΕΥΠ. Στους... Όχι, ποιους συμμετέρους. Όχι τις κόρες των 80χρονων. Και τις συγγενείς υπουργών οι οποίοι τελικά παρετήθηκαν και δεν κατέβηκαν σε εκλογές. Αυτό αν είναι το επιχείρημα για αυτές τις κοινοβουλευτικές αλχημίες. Πάντως κύριε Παπαδάκη, αυτό που λέτε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Αυτά τώρα είναι όλοι οι γνώσεις κοινές και διαδόσεις. Και πρέπει να το δούμε. Όχι ότι αυτό το ζήτημα δεν απασχολεί, απασχολεί και απασχολεί πάρα πολύ. Ασφαλώς. Και γεμίζει πικρία πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως τους είπατε, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οι αγνοί φίλαθλοι οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα τους. Δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων καλή... αυτών αυτή είναι. Είναι μια και καλή. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Εγώ βρήκα ανθρώπους από τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι διαμαρτύρονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν ίσως μια λύση, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να παράξει λύση. Ένας λογικός άνθρωπος το παρατηρεί. Εγώ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα όμως να πάω, επειδή έχουμε μετακομίσει πρόσφατα στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνι με τον πατέρα μου, όπως είχα να πάω πριν από 20-25 χρόνια. Και στον Απόλλωνα. Και έπεσε ξύλο προχτές. Δηλαδή, και θα πάρει τον πατέρα μου που είναι 75 χρόνια να πάμε εκεί. Και λέω ότι ο κύριος λοιπόν είπε προηγουμένως δύο σωστά πράγματα. Το ένα για την Αλεξάνδρα και το άλλο ότι ίσως, λέω εγώ, να μην ήταν καθόλου άσχημο να μείνουν κάποια χρόνια εκτός Ευρώπης οι ομάδες, γιατί δεν βρίσκω άλλο τρόπο κάθαρσης. Ένας κύριος μας καλεί να βγάλουμε τον Μητροπολίτη Πειραιώς να πάρει θέση για το θέμα. Καλά, μας καλεί να βγάλουμε τον Μητροπολίτη Πειραιώς να πάρει. Και ότι εσείς οι δύο κάνετε προπαγάνδα υπέρ του ΠΑΟΚ. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι ο Μητροπολίτης δηλαδή, Πειραιώς. Καταλαβαίνετε ο καθένας. Ξεφεύγει η κατάσταση. Ό,τι ξεφεύγει και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, ο κόσμος είναι διχασμένος. Γιώργο. Ο κόσμος πρέπει Πειραιώς. Να είναι ενωμένος, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Συμφωνώ. Και τα εθνικά θέματα είναι σε έξαρση. Ναι, αλλά να συμβάλλουμε. Η πολιτικότητα της Τουρκίας συνεχίζει και μάλιστα με έναν αμείωτο ρυθμό, με μια αμείωτη ένταση. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό το θέμα ασφαλώς, δεν το παραγνωρίζει κανείς. Αλλά έχουμε και άλλα πολύ σοβαρά θέματα και κυρίως τα εθνικά, τα οποία είναι πάνω από όλα. Κώστα, επειδή είσαι και πρόεδρος στην Επιτροπή, ποιος δημιούργησε το ήρξα το χειρόν αδίκο, ποιος το δημιούργησε σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί υπήρχε τέτοια σπουδή από τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος δεν λειτουργεί μόνος του? Δεν είναι ο αρχηγός των ατάκτων στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου ξαφνικά Χρήστο, αποφάσισε Χρήστο, να ανακατέψει ένα ήδη βρώμικο πράγμα. Επίτρεψε μου, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή τη θέση είναι μια χρυσή ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση. Λυπάμαι που τα λέω. Εγώ ξαναρωτώ σήμερα το μεσημέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει την τροπολογία θέλοντας να παραμείνουν οι βαρύτερες ποινές του υποβιβασμού? Όχι. Τι θα κάνει? Σήμερα το μεσημέρι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι έχει τροπολογία, δεν έχει η λογίδρια. Δεν θα βγει ο καθένας να λέει, ξέρεις, εγώ εννοώ αυτό ή εννοώ. Λέει, ψηφίζω δεν ψηφίζω. Εάν δεν ψηφίσει. Είναι σαν να νομιμοποιεί κάποιο το να χάσει το πρωτάθλημα ο Πάπης, να μεταφερθεί. Προσέξτε, σας το λέω. Είναι ουσιαστικά εγώ σου λέω ότι θα ψηφίσω. Γιατί δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Δεν το λέω για τον Χρήστο, έτσι πρέπει να λέω γιατί ο κύριος Αυγενάκης. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να πέσει η ένταση. Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Αυγενάκης. Πήρε τη δική της ευθύνη, έκανε την πρότασή της, την νομοθετική της παρέμβαση και είπε ότι αυτές οι ποινές είναι εξοντοτικές. Κάτι συγκεκριμένο. Επειδή υπάρχει πολλή ένταση που οδηγεί σε παραλογισμούς, όπως την τοποθέτηση του κυρίου του Μητροπολίτη Πειραιώς για το θέμα, αν είναι δυνατόν. Όχι, ο Μητροπολίτης φωτογραφίζεται με τον κύριο Μαρινάκη έξω από τις εκκλησίες. Εντάξει, το ότι το ζητάει όμως εκουρατής, λέει ότι είναι παράλογο ως πρόταση. Για να φύγει η ένταση. Γιατί βγάλαμε τον Παπαπάκο εμείς, κάτσε εμείς και εμείς βγάλαμε τον Παπαπάκο. Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Αυγενάκης για να πέσει η ένταση αυτό το θέμα. Να αποφευθεί έπρεπε. Να παραιτηθεί ο κύριος Αυγενάκης. Ναι. Τώρα μου λέει, αυτά είναι οι χειρισμοί τους οποίους επιλέγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα λίμον αν κάθομαι εγώ τώρα συζητώ στα τραπέζια των τηλεοπτικών συζητήσεων, εάν πρέπει να παραιτηθεί ο Αυγενάκης, αν πρέπει ο Πρωθυπουργός να ζητήσει παραίτηση αλίμον. Η απάντηση είναι ναι. Αρμοδιότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, εκείνος κρίνει τι θα κάνει αλίμον. Λοιπόν, δηλαδή, αν ήταν στη θέση του δημοσιογράφου θα έλεγε ναι. Η απάντηση είναι ναι σε αυτό που περιέγραψε. Καλά, τώρα αφήστε, μη διερμηνεύετε ούτε τις προθέσεις μου, ούτε τις... Θέλω μια διευκρίνηση, ένα λεπτό, Χριστίνα. Και να ρωτάνε πάρα πολύ τώρα μπορεί να φύγει Χριστίνα, σε λίγο, θα λυθεί το πρόβλημα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και η εσωκομματική κρίση που έχει δημιουργηθεί στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποντάρι. Μα φαίνεται εδώ πέρα, ξέρεις τι χαμογελάει. Θα κληθούν μία η ώρα να ψηφίσουν. Δεν λέει τίποτα. Για να ψηφίσουν όλοι, έχει δημιουργηθεί μία εσωκομματική κρίση η οποία θα χρειαστεί χρόνο. Εγώ δεν την εντοπίζω σε ένα πρόσωπο. Και σας το λέω ευθέως και δημοσιογραφικά. Το είπαμε πριν. Δηλαδή, και εσείς θέλετε για να κερδίσετε.
Γιατί ναι. ψηφίζουμε το μεσημέρι. Δεν ψηφίζουμε για την τιμωρία του ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα όμως, ξέρουμε, ότι... δεν... ωραία, πείτε το στον ΠΑΟΚ ότι εμείς το κάνουμε πολύ για καλά τη δημοκρατία. Στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Ναι. Η ονομαστική ψηφοφορία έχει στόχο να αναδείξει το ότι δεν μπορεί με πλυντήριο το κοινοβούλιο να γίνονται παιχνίδια κατά παραγγελία ωραία. Από επιχειρηματίες. Το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν. Εάν σας πει, το αποδέχομαι. Το κοινοβούλιο, πλυντήριο και όλα αυτά. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ σας λέω... Μας ενοχλεί ο νόμος, αλλάζουμε τον νόμο. Να πούμε. Καλογρίτσα, να το χαίρεστε. Τι έγινε με το καλογρίτσα. Εσείς φέρνατε τα βοσκοτόπια 2-2 γιατί τα περνούσατε στη Βουλή. Νύχτα με τροπολογίες. Τώρα, συγγνώμη για πλυντήριο, δεν θα μιλήσουμε. Μπερδεύτηκες. Αν μιλάμε για τέτοια επειδή πράγματα. Επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, καλά. Δεν ναι. σημαίνει ότι πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Όχι, δεν πετάμε καμία μπάλα. Εσείς λέγατε ότι ήταν ο αγνός επιχειρηματίας, ο οποίος τα βοσκοτόπια σε... του έτσι τα έφερνε εκεί πέρα για να αγοράσει σε κανάλι. Άσε τώρα, σε μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ακούστε ένα στοιχείο. Μην μπούμε στη διαδικασία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη, επειδή, όπως είπατε, ο Ερντογάν συνεχίζει μην να απειλεί. Υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα παράλληλα. Εγώ δεν έχω την πρόθεση να συνεχίσω μια κουβέντα η οποία ουσιαστικά ευτελίζει το επίπεδο από όλους μας. Στην κυβέρνησή σας πείτε το. Καλά, ωραία. Εντάξει. Λέω ένα στατιστικό ωραία. Στοιχείο. Αφού 4,5 χρόνια λέω ένα στατιστικό τα δείγματα δημοκρατίας και τα μαθήματα δημοκρατίας. Τώρα όσο να καλύπτεται η φωνή θα ακουστεί. Καλά, εντάξει. Στους 6 μήνες. Στους 6 μήνες. Γιατί μιλάς ακατάσχετα πρέπει να μιλήσω κι εγώ έτσι. Στους 6 μήνες κυβερνητικής θητείας έχετε αλλάξει 3 φορές δικές σας ψηφισμένες διατάξεις. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τι ψηφίζετε, αλλάζετε. Τι λες τώρα. Μεταναστευτική εσείς πολιτική. Τα λέτε με τις κολοτούμπες που κάνατε, φέρνατε άρα. Μνημόνια και τα ψηφίζατε, εσείς που τα σκίζατε. Άρα, πηγαίνατε πάλι. Στη Μέρκελ και κάνατε ρεβεράντσες. Εσείς που λέγατε κάποτε go back, μετά Μέρκελ. Πηγαίνατε στους Αμερικανούς και κάνατε βαθιές υποκλήσεις. Mm. Εσείς που πριν αναλάβετε την εξουσία πηγαίνατε έξω από την Αμερικανική πρεσβεία με κόκκινες σημαίες και φωνάζατε φωνιάδες των λαών Αμερικανοί. Εσείς θα μας μιλήσετε για μαθήματα δημοκρατίας και πολιτικής. Πρέπει να σας μιλάει κανένας. Για όνομα σου. Θέλετε να πάμε. Δηλαδή, αν θες να μιλήσουμε ωραία. Για αυτά, μου είναι πολύ εύκολο. Όχι. Δεν θα ήθελα να φτάσω πολύ στην κουβέντα εκεί. Γιατί όχι. Εσύ μπορεί λοιπόν, να φτάσει και στον εμφύλιο πόλεμο. Δεν έχει πάση περιπτώσει. Πρέπει να πάμε λίγο πιο. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ολοκληρώσω όμως. Κορώνες παρελθοντολογικές. Πάμε και στον εμφύλιο πόλεμο. Πάμε και στην ψεύτικη καταστροφή. Κυβερνούσατε πριν από 6 μήνες. Δεν μιλάμε για τις περασμένες δεκαετίες. Εγώ μιλάω για τις 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για τις 6. Για τους 6 μήνες που η κολοτούμπα επειδή σας και ο χρόνος μας, θα ήταν θαυμαστή και από το Μελισσανίδη. Και ο χρόνος μας Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Να αλλάξουμε θέμα. Θέλετε κι άλλο παράδειγμα. Να αλλάξουμε. Είναι πολύ έντιμο από την πλευρά του κύριε Γιαννούλη, κύριε Γιουλέκα. Είπε ότι βεβαίως αναγνωρίζω ότι δεν έπρεπε να το έχουμε καταργήσει. Τι να σας πω, ανατρίχιασα κύριε Γιουλέκα από την ευαισθησία. Προτιμώ την ευαισθησία Μητσοτάκη που όταν αναγνωρίζει κάτι ότι έπρεπε να γίνει αλλιώς το επανορθώνει. Λέμε όλα τα μηνύματα και τηλέφωνα. Παρά από την άλλη πλευρά, βρίσκονται την αιμονή Τσίπρα να κρατάει, ξέρω εγώ, ανθρώπους. Τώρα, θα μου κάνει αλλά μία, θα πούμε τώρα. Με το μένα και με τον άλλον μέρος, ή υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν και αυτό τέτοια. Λέμε κυρίως υπάρχουν εμείς. Και τέτοια. Υπάρχουν και τέτοια. Είναι ή πέρσι μία πλευρά ή τη άλλη, τοποθετούνται ή τη μία πλευρά τη άλλη, ή και κάποιοι που λένε ότι ξέρετε κάτι, όλα αυτά που μας λέτε είναι δημιούργημα και του πολιτικού συστήματος. Όλα τα προεκτούμενα χρόνια με το σφιχτό εναγκαλισμό αυτό με παράγοντες του ποδοσφαίρου που κάθε άλλο παρά το ποδόσφαιρο αγάπαγαν, την τσέπη τους αγάπαγαν. Αυτά λέει ο κόσμος και εμένα με εκφράζει απόλυτα αυτό το κομμάτι. Γιατί και οι επιλογές των προσώπων, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κύριοι βουλευτές, των ανθρώπων που μας εκπροσωπούν πολλές φορές, είναι ανάλογα. Μήπως πρέπει να βάλουμε και ένα ΠΑΟΚΤΖΙ, να βάλουμε τον Πειραιά και ένα Ολυμπιακό και να φέρουμε ψηφαλάκια. Και από εκεί και τώρα είσαστε δέσμοι. Είναι και ένα Παναθηναϊκό. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Είναι. Και όχι, όχι οι άνθρωποι ονόματα που θα πρέπει να κρίνονται από την πολιτική τους άποψη, την ιδεολογία τους και την κοινωνική τους προσφορά. Ακριβώς. Αλλά από το αν είναι. Είναι το μείζο. Έτσι, τώρα. Είναι ή δεν είναι. Μπορώ θες να πούμε μια αλήθεια. Μια σοβαρή αλήθεια. Μπορεί να πει κανείς για την πολύ σκληρή αλήθεια. Για το πώς μπαίνουν κάποιο στα ψηφοδέλτια. Ότι δυστυχώς λειτουργήσε για πολλά χρόνια αυτή η πασαρέλα της πολιτικής. Όπου τα ελκυστικά ονόματα μπαίναν στα ψηφοδέλτια μόνο και μόνο γιατί προσήλκυαν ψηφοφόρους λόγω του ονόματος και όχι λόγω της προσφοράς. Η προσέγγιση των ομάδων. Δυστυχώς, ποιος έχει πολλούς οπαδούς, αυτούς, με αυτούς θα είμαστε. Να μιλήσουμε με ονόματα. Εγώ δεν πήγα να ζητήσω τη βοήθεια ως υποψήφιος βουλευτής ή περιφερειάρχης από κανέναν Ιβάν Σαββίδη. Θέλετε να μιλήσουμε με ονόματα. Βεβαίως.
Εγώ δεν πήγα να ζητήσω περιφερειακού συμβούλου. Μισό λεπτάκι, Χριστίνα. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μία η ώρα έχουμε μια συνεδρία στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Έρχεται ο νέος πρέσβης μας που τοποθετείται στο Ισραήλ. Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος κάνει μια προσπάθεια. Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Και τώρα, αν θέλετε να μείνουμε τώρα. Εντάξει, πάγαμε τον χρόνο. Αναφέρομαι σε σένα. Και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί έχετε και την ονομαστική ψηφοφορία. Τι ώρα είναι? Μία απάντηση δεν πήρα. Εγώ είπα τι θα ψηφίσω. Από τον Κώστα δεν άκουσα τι θα ψηφίσει. Μία η ώρα. Εσείς δεν είπατε να ψηφίσετε. Υποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Όχι, θα ψηφίσω. Εμείς από την πλευρά μας, δημοκρατία θα ψηφίσετε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο λέτε ότι αν τελικά η απόφαση είναι καταδικαστική, να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέτε. Δεν εμείς από την πλευρά μας λέμε όχι σε εξοντοτικές ποινές, ναι, όχι στον υποβιβασμό. Πάμε σε κάποιες άλλες ποινές, οι οποίες πρέπει να είναι ελαφρύτερες. Από πότε θα ισχύσουν αυτές? Θα χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Θα ισχύσουν από φέτος. Θα το δούμε λίγο αυτό, ειλικρινά σας λέω. Δεν γνωρίζω περισσότερα για να μην σας πω πράγματα. Από φέτος. Να γίνονται αποφάσεις στα χαρτιά όμως. Ή συγγνώμη, πρωταθλήματα σε αποφάσεις. Τα πρωταθλήματα άρα, ξέρετε, στα χαρτιά. Ξέρετε ποιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν ατράντα χαστικεία, το καταλαβαίνω. Όταν δεν υπάρχουν ατράντα χαστικεία, δεν μπορεί μια ομάδα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννούλη. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Είχαμε τον Άρη. Είχαμε τον Ηρακλή. Έχουμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά η Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ότι κάθε φορά. Την πληρώνει Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και έχει κάνει άλλη ομάδα πάω και λέει. Ορίστε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Γιουλέκα. Πριν μας ευχαριστήσετε, να πω το εξής. Δεν έχω χρόνο. Δεν τα ξέρεις το τηλεοπτικό χρόνο. Δευτερόλεπτα. Βγαίνω δευτερόλεπτα, μετράω. Το δίλημα δεν είναι υποβιβασμός ή πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Το δίλημα είναι εξυγίανση ενός βρώμικου πρωταθλήματος. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Φίλο Κλαδιανό και την